Με ένα πλασέ του Λέμπο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης πήρε την νίκη από τον Ηρακλή στο ντέρμπι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Η ομάδα του Κίκη Ερνάντεθ επέστρεψε στα καλά αποτελέσματα μετά από τρεις σερί ήττες. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο βλέπαμε ότι δεν γινόταν να φύγουμε με τον ένα βαθμό. Γι' αυτόν τον λόγο και άφησα λίγο την άμυνά μου και βγήκα μπροστά για να βοηθήσουμε να πετύχουμε τον γκολ. Ο Ηρακλής παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Οι ισορροπίες πάντως άλλαξαν εντυπωσιακά όταν οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίχτες μετά την αποβολή του Μπιέ στο 65 λόγω ενός σκληρού μαρκαρίσματος στον Γκαρσία. Γιατί ο συγκεκριμένος παίχτης πάλευε πολύ καλά, πολύ θεμητά μέσα στο παιχνίδι. Δεν είχε δείξει κάτι ότι. Προετοιμαζόταν να κάνει κάτι τέτοιο τουλάχιστον. Δεν είναι ο συνηθισμένος Διέ, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε τελείως διαφορετικά πράγματα. Το παιχνίδι δεν είχε πολλές φάσεις. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Ηρακλής είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει αυτό το σκορ στο 29, όταν ο Μαρκές, από πολύ καλή πάσα του Γκαρσία, πλάσαρε out στο τετατέτ. Στο δεύτερο ημίχρονο, η είσοδος του Ρεγκέιρο βοήθησε πολύ τον Άρη. Από τον Ουρουγουανό, οι γηπεδούχοι πήραν πολλά και ήταν πιο καλοί επιθετικά. Στο 76 δυνατό σου του Νέτο, ο Κοβαλεύσκι διώχνει σε κόρνερ. Στο 78 ο Κάλβο είναι σε πλεονεκτική θέση, σουτάρι out. Στο 88 ο Ρεγκέιρο σημειώνει γκολ, ο σκόρερ όμως ήταν σε θέση offside, ο Νέτο διαμαρτύρεται και αποβάλλεται με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και στις καθυστερήσεις, από σέντρα του Κάλβο, ο Άρης πήρε τον γκολ της νίκης. Συνέχισε τις